Αγαπητοί σύντροφοι, σα καλωσορίζουμε ξανά σήμερα στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ και στη συνάντηση που πραγματοποιούμε με τι διεθνεί αντιπροσωπείε, για να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε σκέψει και εμπειρίε για του αγώνε που αναπτύσσει το εργατικό κίνημα στι χώρε μα και να αξιοποιήσουμε την παρουσία σα για να δυναμώσουμε τι κοινέ δράσει και πρωτοβουλίε των αγωνιστικών συνδικάτων. Πρώτα απ' όλα όμω, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τι οργανώσει σα, αλλά και εσά προσωπικά για τη σταθερή αλληλεγγύη που έχετε εκφράσει όλα αυτά τα χρόνια στους αγώνες των εργαζομένων της Ελλάδας και το ΠΑΜΕ. Είναι μια αλληλεγγύη που επισφραγίζεται ξανά με την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ειδικότερα δε θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των εργαζομένων της Ελλάδας. Δίπλα σε κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα, εκφράζοντας τις βασικές αρχές του εργατικού κινήματος τον προλεταριακό διεθνισμό και την αλληλεγγύη. Επί της ευκαιρίας θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τις πολλές ακόμη συνδικαλιστικές οργανώσεις που μας έστειλαν χαιρετιστήρια μηνύματα, συνδικάτα και συνδικαλιστές που θα θέλαμε να είναι σήμερα μαζί μας, αλλά το μικρό χρονικό διάστημα προετοιμασίας και οικονομικοί περιορισμοί που υπάρχουν δεν μας το επέτρεψαν. Η ιδιαίτερη σημασία έχει να τονίσουμε την σταθερή στήριξη και αλληλεγγύη των αγωνιστικών συνδικάτων στου λαού τη Παλαιστίνη και του Λιβάνου ενάντια στη γενοκτονία από το κράτο δολοφόνο του Ισραήλ. Είναι ένα έγκλημα που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ΙΠΑ e ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και των αστικών κυβερνήσεων τη χώρα μα και πολλών χωρών ακόμη. Απέναντι στο έγκλημα, μα δίνει δύναμη και αισιοδοξία η μαζικότητα, η μαχητικότητα, η πολυμορφία των μεγάλων λαϊκών, εργατικών και νεολαίστικων κινητοποιήσεων αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Είναι κινητοποιήσει που συνεχίζονται κόντρα στην κρατική καταστολή, κόντρα στην προπαγάνδα και τι διώξει, ακόμη και Εβραίων αγωνιστών με την κατηγορία δίθεν του αντισημιτισμού ή όπω έχουμε και το παράδειγμα του συντρόφου Ζαν Πολ που βρίσκεται εδώ μαζί μα, ότι δίθεν καλούσε σε τρομοκρατία. Αγαπητοί σύντροφοι, η συζήτησή μα με θέμα στο σύστημα των πολέμων, τη φτώχεια και τη εκμετάλλευση Απαντάμε με οργάνωση, αλληλεγγύη και ταξικού αγώνε, θεωρούμε ότι εκφράζει την κοινή θέση των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, που τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα δε μετά την πανδημία, βρίσκονται κάτω από μια κλιμακούμενη επίθεση από ένα βάρβαρο σύστημα. Κόντρα σε αυτή την επίθεση, που έχει προκαλέσει τεράστιε επιπτώσει σε εκατομμύρια εργαζόμενου σε όλο τον κόσμο, αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά, αλλά πιστεύουμε πιο δυνατά, πιο ισχυρά σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες η δύναμη της οργανωμένης μαχητικής εργατικής τάξης. Οι μεγάλες εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων επιβεβαίωσαν ότι τα πράγματα δεν είναι στατικά. Επιβεβαίωσαν ότι οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη. Σημαντική είναι η συνεισφορά σε αυτό από το μεγάλο απεργιακό κύμα της Γαλλίας με τις τεράστιες κινητοποιήσεις Ακόμη και σε περιοχέ που δεν είχαν κάνει κινητοποίηση από το Μάη του 1968. Είδαμε απεργίε με συμμετοχή εκατομμυρίων εργαζομένων σε πολλού κλάδου, με μεγάλη διάρκεια, πολυμορφία, με οργάνωση από τα κάτω. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που ενέπνευσαν του εργαζόμενου σε ολόκληρη την Ευρώπη με ταξική αισιοδοξία για την δύναμη τη εργατική τάξη. Ω άμεση επίδραση των μεγάλων κινητοποίησεων τη Γαλλία, ήδη του επόμενου μήνε ακολούθησαν σε πολλές χώρες μεγάλες κινητοποιήσεις, μεγάλες διεκδικήσεις εργαζομένων για συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις σε και συντάξεις, ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος απέναντι στην αύξηση του κόστου ζωής. Στη Γερμανία, εργαζόμενοι νέκρωσαν τις μεταφορές, την εκπαίδευση, τα νοσοκομεία, κλάδους του δημοσίου. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, ήταν οι μεγαλύτερες απεργίες εδώ και δεκαετίες. Στην Βρετανία, σε σειρά κλάδων, στα τρένα, στα νοσοκομεία, στην εκπαίδευση, στο δημόσιο, σε πολλέ επιχειρήσει και μεγάλου χώρου δουλειά έγιναν μεγάλε κινητοποιήσει. Στην Ισπανία είδαμε τεράστιε κινητοποιήσει από του εργαζόμενου στην υγεία, ειδικά με συγκεντρώσει στη Μαδρίτη που συγκλώνησαν όλη τη χώρα. Οι εκπαιδευτικοί στην Πορτογαλία, οι λιμενεργάτε τη Φιλανδία, οι υγειονομικοί τη Ολλανδία, εργαζόμενοι εμποροπάλληλοι στο Βέλγιο, εκατομμύρια εργαζόμενοι σε διάφορου κλάδου σε πολλέ χώρε έδειξαν και αυτοί με τους αγώνες τους ότι η ταξική πάλη παραμένει στο επίκεντρο των κοινωνικών εξελίξεων. Ταυτόχρονα όμως είδαμε και μεγάλες κινητοποίησεις φτωχών αγροτών σε πολλές χώρες της Ευρώπης που έφτασαν μέχρι την, πρότα... τη πόρτα του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες είδαμε ένα τεράστιο απεργιακό κύμα με διακυμάνσεις και πολλά ζητήματα για μελέτη και φυσικά και κριτική, ειδικά ως προς τον ρόλο των συνδικαλιστικών ηγεσιών που βρίσκονται εκεί αλλά ακόμα και μέσα σε αυτές τις συνθήκες είχαμε πολύ μεγάλες απεργίες στα λιμάνια, στις αυτοκινητοβιομηχανίες, στα ξενοδοχεία, στους ηθοποιούς, σεναριογράφους και πολλούς ακόμα. Ενώ δεν ξεχνάμε και πιο οξυμένες εξελίξεις και δράση μαζών με εξεγέρσεις και εξεσηκωμούς σε χώρες όπως το Καζακστάν, η Σρι Λάνκα, σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και αλλού, που το υπόβαθρο ήταν πάλι η απότομη, η τεράστια αύξηση του κόστου ζωής για τον λαό. Φυσικά δεν επαναλαμβάνουμε κινητοποιήσει που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και αναφέρθηκαν αναλυτικά και στην εισήγηση και ακούσατε και από τι τοποθετήσει όλη μέρα. Αλλά σημειώνουμε ότι οι μεγάλοι αυτοί εργατικοί λαϊκοί αγώνε σε όλε τι χώρε αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι μπορούν να διαμορφωθούν συνθήκε απότομη αφύπνιση των λαϊκών μαζών και γρήγορη ανόδου του εργατικού λαϊκού κινήματο. Το ίδιο άλλωστε βλέπουν και μηχανισμοί του συστήματο με πρόσφατη την έκθεση του ΔΝΤ όπου διαπιστώνει αυξανόμενη κοινωνική αντίσταση στι μεταρρυθμίσει του σε όλον τον κόσμο και τονίζει πω χρειάζονται να, να γίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι χθε από τι αστικέ τάξει για να μπορέσουν να στοιχήσουν του εργαζόμενου και τα σχέδιά του που περιλαμβάνουν αποφασιστικότερη στροφή στην πολεμική οικονομία, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αυτή η εκτίμηση έρχεται παράλληλα με την συγκεκριμένη ανησυχία του Δουνουτού, που εκφράστηκε χαρακτηριστικά με τη φράση προετοιμαστείτε για αβέβαιους καιρού στην ετήσια έκθεσή του με τις οικονομικές προβλέψεις, όπου σημείωνε χαρακτηριστικά η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει σταθερή, αλλά μη ικανοποιητική, υποβαθμίζοντας παραπέρα τις προβλέψεις του για Ευρωζώνη, Κίνα, Ιαπωνία, ενώ αυτές οι εξελίξεις έρχονται παράλληλα με τη στροφή των καπιταλιστικών οργανισμών προς την πολεμική οικονομία, όπου χαρακτηριστικά βλέπουμε τον Ιούνιο του 2024. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλεί σε πρόσθετε αμυντικέ επενδύσει ύψου περίπου 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη δεκαετία. Επίση, συνιστά να αυξηθούν οι προμήθειε σε στρατιωτικό εξοπλισμό και να ευνοηθούν οι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί όμιλοι απέναντι στου ανταγωνιστέ του, κυρίω από τη ΣΥΠΑ, παρότι, όπω καταγράφει η έκθεση, ήδη ο ετήσιο κύκλο εργασιών ξεπέρασε το 2022 τα 135 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να φουσκώσουν και άλλο αυτά τα κέρδη, αλλά η έκθεση επισημαίνει πω χρειάζεται να αυξηθεί συνολικά η ζήτηση, γιατί βρίσκεται μόλι το 1 τρίτο αυτή στον ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, κλιμακώνεται η προσπάθεια μονοπωλίων, υπεριαλιστικών οργανισμών για τον έλεγχο και την αποτροπή εργατικών αντιδράσεων, ή ακόμα και η εξοποίησή του στην κατεύθυνση στήριξη των στόχων των μονοπωλίων, στη στράτευσή του με του πολέμου των υπεριαλιστών. Στο εσωτερικό τη Ευρώπη, η προσπάθεια παρέμβαση στον προσανατολισμό των συνδικάτων, για να γίνουν σε πολλές περιπτώσεις μηχανισμός στήριξης υπέρ των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, άφησε πίσω κάθε πρόσχημα με τη Συνομοσποδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στις Ευρωεκλογέ να βγάζει διακηρύξεις υπέρ συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων. Αυτό μάλιστα από τις ίδιες δυνάμεις που μιλάνε δήθεν για ανεξάρτητα συνδικάτα. Ενώ πρόσφατα στη ΣΥΠΑ, μεγάλες εργατικές ομοσπονδίες που χρόνια τώρα έχουν εγκαταλείψει κάθε σχέση με την εργατική τάξη, μετατράπηκαν σε μηχανισμούς στήριξης της χάρης για να μην βγει ο Τραμπ. Αυτή την προσπάθεια στήριξαν οι ΕΤΟΚ και οι κλαδικέ τη οργανώσει με χαρακτηριστική τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα τη Ιούνιου ότι ο Biden ήταν ο πλέον, πλέον φιλεργατικό πρόεδρο των ΗΠΑ. Μάλιστα, αυτή τη δήλωση τόλμησε να την κάνει πάνω στο αίμα των παιδιών τη Παλαιστίνη, τη γενοκτονία την οποία χρηματοδοτεί η κυβέρνηση Biden, παραβλέποντα ακόμα ότι ο Biden ήταν ο ίδιο που είχε απαγορέψει την απεργία των εργαζομένων στα τρένα με προεδρική εντολή. Οι ίδιε δυνάμει δίνουν όρκο πίστη στου ακόμα και όταν διαπράττουν γενοκτονίε. Συγκεκριμένα, η Ισραηλινή οργάνωση Χισταντρούτ προχώρησε σε καμπάνια πιέσεων προ τι συνδικαλιστικέ οργανώσει που δεν εξέφραζαν ανοιχτά στήριξη προ το κράτο δολοφόνο του Ισραήλ, καταγγέλλοντα αντισημιτισμό. Έτσι φτάσαμε στο σημείο την ώρα που ο πρόεδρος του Χισταντρούτ έβγαζε φωτογραφίες με βόμβες για τη Γάζα την ίδια ώρα να δέχεται επίσκεψη αλληλεγγύης από τον νέο Γενικό Γραμματέα της ΣΥΤΟΥΚ. Δηλαδή, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΣΥΤΟΥΚ χρηματοδοτούταν για να μην μιλάει για τη δολοφονία χιλιάδων εργατών στα έργα του Μουντιάλ, ο νέος Γενικός Γραμματέας της ΣΥΤΟΥΚ συγχαίρει τη γενοκτονία 40.000 Παλαιστινίων. Αυτό, αυτά τα συνδικάτα που δεν καλούσε κινητοποίησεις και αγώνες όταν κόβονται μισθοί, όταν χτυπιούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων, όταν απολύονται χιλιάδε εργαζόμενοι ή όταν πέθανε ο κόσμο από την πανδημία, είναι τα ίδια συνδικάτα που βλέπουν του εργάτε, τον λαό, ω ένα απλό ψηφοφόρο για τη διατήρηση ή την αναλλαγή κυβερνήσεων σύμφωνα με του σχεδιασμού τη αστική τάξη. Αυτή η υποκρισία με τη στήριξη των δίθεν προοδευτικών δυνάμεων που συμπροωθούν αντεργατικέ πολιτικέ, στηρίζουν εμπεριαλιστικού πολέμου, στηρίζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, Υμνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτέ οι δυνάμεις που αφήνουν εργατικέ λαϊκέ μάζες εκτεθειμένε στη ψευδεπίγραφη, αντισυστημική, δίθεν αντιευρωπαϊκή ένωση ρητορία ακροδεξιών και εθνικιστικών μορφωμάτων. Για εμά είναι ξεκάθαρο ότι η άνοδος ακροδεξιών φασιστικών δυνάμεων δεν μπορεί να αντιπαλευτεί από τι δυνάμει που υπηρετούν την κερδοφορία των λίγων, θυσιάζοντα τι ζωέ των πολλών. Για εμά δεν είναι προοδευτική η στήριξη ή και η ανοχή μιας γενοκτονίας. Δεν είναι προοδευτική η δολοφονία εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών από Ευρωπαϊκή Ένωση και τοπικές κυβερνήσεις. Δεν είναι προοδευτικό να πνίγεται ο λαός της Βαλένθια γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί κόστος τα έργα προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα. Αγαπητοί σύντροφοι, βρισκόμαστε κοντά σε μια νέα καπιταλιστική κρίση, τις τη συνέπειες της οποίας θα κληθούν να υπομιστούν και πάλι οι λαοί. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος γεννήκευσης των πολέμων μια ευρύτερη σύγκρουση είναι υπαρκτό στο πεδίο κλιμάκωσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Αντικειμενικά, θα υπάρχει όξυνση της αντιλαϊκής πολιτικής από τις αστικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως ταμπέλας. Μαζί με την όξυνση της καταστολής, την επίθεση στα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, την κλιμάκωση της τρομοκρατίας απέναντι στους λαούς. Για τα συνδικάτα που αγωνίζονται και αγωνιούν για το μέλλον του εργατικού κινήματο, για την ίδια τη ζωή τη εργατική τάξη, είναι ανάγκη να είμαστε έτοιμοι. Είναι ανάγκη να προετοιμάσουμε τι εργατικέ δυνάμει. Γι' αυτό σήμερα δεν χρειαζόμαστε συνδικάτα που μιλούν για ταξική ειρήνη, κοινωνικού διαλόγου, που απολογούνται, είναι απολογητέ γενοκτονιών και υποστηρικτέ των υπεριαλιστών. Η εργατική τάξη σήμερα αποκτά πείρα μέσα από τη δράση τη μέσα από τους αγώνες, μέσα ακόμα και από τις ήτες της, προετοιμάζουμε τις νίκες που θα έρθουν. Γι' αυτό είναι καθήκον σήμερα να μην χαθεί χρόνος. Να δυναμώσει η ιδεολογικοπολιτική αντεπίθεση με τη θεωρία της εργατικής τάξης, για τον ταξικό χαρακτήρα της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Να βοηθήσουμε ώστε η οργή και η αγανάκτηση των λαών να αποκτήσει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά και να μην εγκλωβίζεται σε ψεύτικα διλήμματα αστικών πολιτικών δυνάμεων μεταξύ του ενός ή του άλλου υπεριαλιστή. Χρειάζεται να στηρίξουμε, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε σπίθα αγώνα, να βρεθούμε στο πλευρό κάθε συνδικάτου που αγωνίζεται. Παρά τις όποιες διαφορές που μπορεί να έχουμε, μας ενώνει ο κοινό αντίπαλος και ο κοινό μας αγώνας. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι ανάγκη να δυναμώσει ο διεθνής συντονισμός, οι κοινέ πρωτοβουλίες συνδικάτων που συμφωνούμε στην ανάγκη της εργατικής αντεπίθεσης. Πρωτοβουλίε που πάρθηκαν Όπω των λιμενεργατών ενάντια στα φορτία θανάτου του Ισραήλ, όπω το κοινό κάλεσμα συνδικάτων για αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, είναι πιστεύουμε σε σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να ενταθούν και να πολλαπλασιαστούν. Στι 20 Νοέμβρη κατεβαίνουμε σε γενική απεργία στην Ελλάδα, στέλνοντα μήνυμα αγώνα. Στι 29 Νοέμβρη καλούμε σε κινητοποίηση αλληλεγγύη στου λαού τη Παλαιστίνη και του Λιβάνου, απαιτώντα να σταματήσει το έγκλημα. Στηρίζουμε τι προετοιμασίε τη Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Συνδιάσκεψη τη ΨΟ στι 29-30 Γενάρη στο Παρίσι και κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση ανασύνταξη του εργατικού κινήματο στην Ευρώπη και διεθνώ. Σήμερα, εδώ στην Αθήνα, είδατε ένα μέρο τη δράση και των αγώνων των εργαζομένων τη Ελλάδα. Εμεί, στο Παρίσι, στη Μασαλία, στη Λίλ και αλλού, είδαμε τη δύναμη των εργατών της Γαλλίας, στο Αμβούργο, στη Ρώμη, στο Λονδίνο, στη Κωνσταντινούπολη, σε κάθε πόλη του κόσμου ζει, αναπνέει, αγωνίζεται η εργατική τάξη. Με τους αγώνες μας αποδείξαμε ξανά και ξανά ότι χωρίς εμάς, χωρίς την δουλειά μας, δεν κινείται τίποτα. Εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς έχουμε τη δύναμη. Σήμερα από καλύτερε θέσεις μπορούμε να φέρουμε στο προσκήνιο την ανάγκη των καιρών μας για ένα κόσμο χωρί πολέμου, χωρί φτώχεια και ανεργία, για ένα κόσμο χωρί εκμετάλλευση. Σα ευχαριστούμε.